Νίκο, τι έγινε? Τι έγινε? Ξυρίστηκες. Πότε? Ταχύτητα. Ταχύτητα, πραγματικά. Γιατί? Μια χαρά ήταν και εκείνο. Πάω να φρεσκάρεις το λίγο. Σου έχει πει Σωτηρία ότι θέλει να το ξυρίζει το μαλλίκι. Γι' αυτό έγινε αυτό. Ναι, γυναίκα το είπε. Δεν έκφρασε η άποψή της για το μαλλί. Δεν έξεφρασε αλλά... άποψη Σωτηρία για το μαλλί σου. Απαράδεκτο, Σωτηρία. Έπρεπε να το έχεις πει κάτι. Το έχω εκφράσει. Το έχω πει. Τι έχεις πει, Σωτηρία? Τι έχεις πει, Σωτηρία? Του είχα πει ότι αυτά τα μαλάκια που μεγαλώνουν τώρα εμένα δεν μ' άρεσε. Προτιμώ πιο πολύ έτσι. Γιατί δεν παραδέχεσαι ότι κάνεις ό,τι σου λέει. Να τελειώνουμε τέλος πάντων. Δηλαδή είναι ένα που ας πούμε δεν παραδέχεσαι ότι συλλεύεις ενώ πηδάς καναπέδες, σεκιουριτάδες, τραπέζια κτλ. Και το δεύτερο είναι ότι ξυρίστηκαν, ναι, γιατί το κορίτσι που με προτιμάει με αυτό το κρανίο, έτσι πιο τέλος πάντων ανοιχτό. Αυτό στα φτάγια σου ακούγεται καλύτερο αυτό. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Η αλήθεια είναι πάντα ότι... Ό,τι σε κάνει να νιώθεις πιο ικανοποιημένη, Κατερίνα μου, τι να σου πω κι εγώ. Μα όχι, εγώ εσένα θέλω να βλέπω ευτυχισμένο και χαρούμενο. Εγώ είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος. Έλα. Υπερευτυχισμένος. Ξέρεις πως υπάρχει μια ελληνική ταινία, δεν ξέρω αν την έχεις δει, που λέει, λένε στο Θφέδωνα Γεωργίτσι, αυτή μέχρι και το μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις. Το ξέρεις αυτό? Δεν το βλέπω, γενικά. Δηλαδή μου το έχεις κάνει ήδη, τι δεν βλέπεις.